Το σημαντικό θέμα των ακάλυπτων πηγαδιών στο Περιγιάλι Καβάλας φαίνεται πως αναδείχθηκε τις προηγούμενες ημέρες μετά από ένα περιστατικό απεγκλωβισμού ενός σκύλου από δύο εθελοντές, μέλη του Συλλόγου Καταδρομών Καβάλας, Μέγας Αλέξανδρος, τον Κώστα Κιτίσολο και τον Παρασκευά Τζεμιδάκη. Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο δεν έχει δοθεί εντολή κάποια από αυτά να σφραγιστούν ή να προφυλαχθούν ή να περιφραχθούν, δεν το γνωρίζω. Αυτό μάλλον είναι καλό να ρωτήσετε κάποιον από τη διοίκηση του Δήμου να σα απαντήσει ή τουλάχιστον να τοποθετηθεί μια τέτοια περίφραξη με μια ειδική σήμανση που να αποτρέπει την πρόσβαση σίγουρα των ανθρώπων πρώτιστα, αλλά και των τετράποδων φίλων μας. Μάλιστα, σε επικοινωνία του ένα τσάλε με τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, Μάκη Χαραλαμπίδη, φαίνεται πως έχει τεθεί το θέμα προς την Τεχνική Υπηρεσία και πως το άμεσο μέλλον τα πηγάδια αυτά θα καλυφθούν. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει δύο κατηγορίες πηγαδιών, αυτά τα οποία είναι μέσα σε κοινόχρησης πλέον εκτάσεις και αυτά που είναι, πλέον, που είναι μέσα σε ιδιοκτησίες. Ναι. Κάποια από αυτά ήδη λειτουργούν κιόλα, έτσι. Ναι. Εμείς είχαμε κάνει κάποιες αυτοψίες παλαιότερα για να εντοπίσουμε αυτά τα πηγάδια τα οποία είναι μέσα σε κοινοχρήσιμους χώρους και τα εντοπίσαμε. Κάποια από αυτά κλείσαμε ήδη, έτσι, αυτή τη στιγμή δύο ή τρία είναι αυτά τα οποία κλείσαμε και υπάρχουν όμως και κάποια αξιόλογα που έχουν επισημανθεί που είναι μέσα σε κοινοχρήσιμο χώρο, τα οποία έχουν επισημανθεί και υπάρχει και πρόταση να τα διατηρήσουμε και να τα αναδείξουμε γιατί πράγματι είναι καλλιτεχνήματα. Τώρα, δυστυχώς δεν περπατήσαμε όσο γρήγορα έπρεπε να περπατήσουμε γιατί οι υποχρεώσεις της τεχνικής υπηρεσίας έτσι είναι τεράστιες. Δεν ξέρουμε ποιο να πιάσουμε και ποιο να αφήσουμε με τις λίγες δυνατότητες είτε οικονομικές είτε από άποψη του προσωπικού που έχουμε. Έχουμε καθυστερήσει η αλήθεια εν μέρει.